Γεια σας. Με το Πάσχα ένα βήμα πια, είπα να σας δείξω τις πασχαλινές συλλογές που έχουμε στο Scraps and Pieces, οι οποίες είναι έτσι πολύ χαρούμενες και ανοιξιάτικες και παιχνιδιάρικες. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Easter Time, η οποία είναι μια συλλογή της Eco Park, γεμάτη από κουνελάκια, αυγουλάκια, πουλάκια, οτιδήποτε ταιριάζει με την εποχή, σε πολύ όμορφα χαρούμενα χρώματα. Μοβ, δηλαδή, ένα πολύ απαλό γκρισιέλ, σωμών. Γενικώς έχει, οι φετινές συλλογές έχουν όλες πολύ γλυκά χρώματα, είναι λίγο muted, αλλά είναι πραγματικά πολύ ωραία συνδυασμένα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Η συλλογή έχει 12 χαρτιά, 12x12, διπλής όψης, όπως πάντα η Eco Park. Το πρώτο δεν θα μπορούσε να έχει παρά κουνελάκια, σοκολατένια και αυγά. Και από πίσω αυτό το πολύ όμορφο σωμόν. Extra λέγεται και είναι μια σύμπτυξη του eggs, αυγά και του extra. Τίτλοι, εδώ καρτούλες με τίτλους και διάφορα, βλέπετε, έχει frames, έχει τίτλους, έχει κειμενάκια διακοσμητικά. Και τα μικρά 2x2, συγγνώμη, με διάφορα καλαθάκια, κουνελάκια, αυγουλάκια και τέτοια. Να το, είναι πολύ ωραία τα χρώματά της και πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Και από πίσω ανοιξιάτικα λουλούδια. Journaling cards λέγεται το χαρτί αυτό. Κουνελάκια σε διάφορες στάσεις και πόζες. Χοροπηδάν από εδώ και από εκεί. Και λουλουδάκια ροζ σωμών από πίσω. Blissful Bunnies λέγεται το χαρτί. Ένας πραγματικός κήπος λουλουδιών εδώ. Λουλούδια σε όλα τα χρώματα της συλλογής. Φανταστικό background. Και ένα καρουδάκι από πίσω. Easter Blooms. Πάλι καρτούλες. 4x4 τετράγωνες αυτή τη φορά. Πάλι έχουν και frames και τίτλους και διακοσμητικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όπως είναι, αλλά και σαν clusters από κάτι άλλο. Και ένα φανταστικό καρδάκι από πίσω. 4x4 journaling cards, πολύ φανταστό όνομα στο χαρτί. Καρότα, αλίμονο. Λαγή χωρίς καρότα δεν γίνονται. Να, αυτό το χρώμα μου αρέσει πάρα πολύ. Και carrot patch λέγεται το χαρτί. Και έχει από πίσω το χρώμα του καρότου πραγματικά. Καλαθάκια γεμάτα λουλούδια, αυγουλάκια, σοκολατένια, κουνελάκια, ό,τι θέλετε έχει εδώ. Και λαδί από πίσω, Egg Hunt Finds, το όνομα του χαρτιού. Πάλι καρτούλες, γιατί οι καρτούλες η αλήθεια είναι ότι βοηθάν σε όλες τις καταστάσεις, από διακοσμητικά μέχρι μικρά ένθετα για waterfalls και τσελιδούλες εξτρά και οτιδήποτε. 3x4 journaling cards και κάτι πολύ απίθανα rainbows με κουνελάκια, με αυτιά κουνελιών από πίσω. Φορτηγά με λουλούδια σε μέντα, μοβ και σωμών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και άνοιξη, έτσι. Garden goodies λέγεται το χαρτί. Πάλι λουλουδάκια σε όλα τα χρώματα της συλλογής, πιο μεγάλα αυτή τη φορά. Αλλά εξίσου όμορφα και μόβ από πίσω, Blooming Blossoms. Εδώ έχει strips μεγάλα με borders, καρτούλες 4x6, portrait 4x4, έχει μια συλλογή από διάφορα μεγέθη σε κάρτες και strips. Και ένα ωραίο που background από πίσω, journaling cards, μου φαίνεται αυτή τη φορά δεν βρήκαν και φοβερά ονόματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές κάρτες η συλλογή, πάρα πολλές κάρτες, οπότε είναι ωραία και για PL, όποιος κάνει, αλλά είναι ωραίος και για mini album, αφού μπορεί κανείς να βάλει πάρα πολλά ένθετα. Πολύ γλυκούλια κοτοπουλάκια με αυτιά κουνελιού, ανάμεσα σε αυγά. Και αυτό το φανταστικό σωμόν από πίσω, Easter Tweetings, το όνομα του χαρτιού. Και έχει ένα sticker, element sticker sheet, το οποίο, εντάξει, όπως πάντα, έχει όλα τα σχέδια που έχει μέσα η συλλογή,
συν τίτλους, borders, μπανεράκια να κρέμονται, μεγάλα μπανεράκια. Έχει γενικώς ό,τι θα χρειαστείτε για να διακοσμήσετε αυτά που θα φτιάξετε με τη συλλογή. Είναι πολύ γεμάτο, δεν ξέρω πόσα έχει, έχει πάρα πολλά όμως. Να το για να το δείτε. Εννοείται ότι επειδή τα χρώματα είναι τελείως καινούρια, καλό είναι να έχουμε και τα μονόχρωμα χαρτιά. Συνδυάζονται ακριβώς και είναι τέλεια για να φτιάχνετε από βάσεις για σελίδες μέχρι μάτια φωτογραφίες και elements από εδώ και από εκεί, die-cuts κτλ. Λοιπόν, η συλλογή εδώ, το extra kit αυτό με τα solids, έχει 6, 12x12, τα οποία είναι η κάθε τους όψη, είναι άλλο χρώμα, δηλαδή εδώ είναι mauve με λαδί, έχουν όλα τα χρώματα ακριβώς της συλλογής, για να σας διευκολύνουν να κάνετε τους συνδυασμούς σας. Να το πίσω. Είναι mauve το ένα και λαδί το άλλο. Και από αυτό θα βρείτε δύο φύλλα μέσα. Μετά είναι αυτό το η μέντα με το σωμόν. Να τα δύο άλλα. Μέντα και σωμόν. Και αυτό πολύ γλυκός baby συνδυασμός. Και τέλος είναι το κίτρινο με κοράλ. Να το κι αυτό. Αυτός κι αν είναι φανταστικός συνδυασμός, έτσι μην μου πείτε. Απίστευτος. Λοιπόν, αυτά είναι τα μονόχρωμα που έχει συλλογή. Είναι γενικώς, εγώ τα συνιστώ πάντα όταν κανείς πάρει τη συλλογή, γιατί λύνουν πολλά προβλήματα στο πώς θα στήσουμε τα πράγματα που θέλουμε. Και μετά έχει, εννοείται, ένα 6x6, το οποίο έχει 24 φύλλα διπλής όψης. Να το δούμε και αυτό. Είναι... Έχει πάλι strips, borders, καρτούλες. Τα χαρτιά, όπως τα έχει και το μεγάλο σε μικρότερο μέγεθος. Να το. Δείτε πόσο γλυκούλια είναι αυτά. Εγώ αυτά τα σκέφτομαι, ξέρετε, strips και scoring εδώ για να κάνουν ένα ακορντεόν. Ένα ωραίο ακορντεονάκι που μπαίνει παντού. Από κάρτες μέχρι mini album. Να τα και εδώ άλλες καρτούλες, πιο μεγάλες, πιο μικρές. Τα φορτηγά. Εδώ δείτε. Hip hop hooray, wow. Γενικώς όλα τα σχέδια θα τα βρείτε δύο φορές. Νομίζω, μην σας πω, δύο πρέπει να είναι, για να δω. Ναι, 24. Δύο φορές το καθένα. Λοιπόν, αυτό είναι και το 6x6. Εδώ είναι τα die cuts. Έχει 34 κομμάτια και είναι... Θα σας τα ανοίξω να τα δείτε. Είναι διάφορα είδη. Δηλαδή έχει τίτλους, έχει tags, έχει μπανεράκια έτοιμα. Εδώ. Έχει να αυτό βγαίνει, κόβεται και είναι, μπαίνει μέσα στην καρτούλα. Και εδώ επίσης, αυτά έχουν die cuts όλα μέσα. Οτιδήποτε θα χρειαστείτε. Hopping down the bunny trail. Φορτηγάκια. Οβάλ. Καρότα. Excited. Και αυτά κόβονται. Είναι σαν polaroid, πώς το λένε, frame. Είναι πολλά. Όπως σας είπα, είναι 34. Άρα ό,τι και να χρειαστείτε, μαζί με τα αυτοκόλλητα της συλλογής, είναι ήδη εδώ. Happy Easter, Hello Spring. Ευτυχώς έχει και σε όλα αυτά, εκτός από τα αυγά και τα κουνελάκια και τα κοτοπουλάκια, έχει και πιο ουδέτερα, δηλαδή spring πράγματα. Ξέρω εγώ, αυτό λέει... Somebody loves you ή εδώ Hello Spring ή Today's a great day. Είναι κομμάτια που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και εκτός Πάσχα. Φτιάχνετε τις συλλογές σας και μένουν και τα χρησιμοποιείτε και μετά. Το ίδιο είναι και τα χαρτιά. Αν είδατε, έχει τα χαρτιά αυτά με τα λουλούδια και τα λοιπά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε κατασκευή ανοιξιάτικη κάνετε. Κάποια μη σας πω και για μορουδιακές, αλλά έχει, δηλαδή είναι πολύ versatile σαν συλλογή.
και τα Chipboard Accents της συλλογής που θα δώσουν διάσταση σε οποιαδήποτε δημιουργία φτιάξετε, αφού θα κάνουν pop, είναι έτσι λίγο πιο χοντρούλια, να το για να το δείτε. Και είναι πάλι στα σχεδιάκια που έχει συλλογή. Και τέλος, ένα mail dots. Τα χώνω πλέον παντού γιατί αυτά κι αν δίνουν διάσταση σε οτιδήποτε. Αυτή είναι η συλλογή It's Easter Time. Πιστεύω να σας άρεσε, εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσαν πολύ τα χρώματά της. Και να εμπνευστείτε να κάνετε πασχαλινές δημιουργίες.